Κάτι είναι και δευτερούλα τώρα και μήπως θα έπρεπε λίγο να είμαστε περισσότερο εγκρατείς, θα πω εγώ. Ή τουλάχιστον να βάλουμε στο μυαλό μας το κομμάτι της διατροφής και να πούμε ότι ωραία, πρέπει να βρω έναν τρόπο που να με εξυπηρετεί και τελικώς να μου δίνει και αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να μπαίνεις στη διαδικασία αλλά να βλέπεις και κάτι διαφορετικό το πάνω σου. Το θέμα της απώλειας των κιλών και το κομμάτι του ξεκινάω, δεν ξεκινάω, τελικά διατροφή έχει μπει για τα καλά στο μυαλό όλων. Οδεύοντας προς το καλοκαίρι, νομίζω ήδη από το Γενάρη όλοι μας λέμε πάμε από Δευτέρα να ξεκινήσουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Οι περισσότεροι πάντως δεν το κάναμε. Και αν το έκαναν κάποιοι, σίγουρα το σταμάτησαν διότι τους κούρασε είτε η διατροφική συνήθεια την οποία επέλεξαν τελικά να ακολουθήσουν, είτε οι τροφές τις ίδιες. Γενικότερα όμως χρειάζεσαι έναν ειδικό για να σου προτείνει βήμα-βήμα το τι μπορείς να κάνεις με απόλυτη ασφάλεια να χάσεις κιλά και βεβαίως το ανοσοποιητικό σου να είναι ισχυρό. Και ένα παραπάνω, όλη σου αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το θέμα και τη ζωτική σημασία. Κυρία Κιούση, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι. Καλή σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είστε ο άνθρωπός μας. Σας βλέπουμε και ξέρουμε ότι τα πράγματα τώρα μπορούν να πάνε καλύτερα. Αν και κάτι δεν έχει πάει καλά ή έχει πάει στραβά ή έχουμε προσπαθήσει και τελικώς δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπουμε εσάς και λίγο νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Σωστά. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες πάντα οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο να ξεκινήσουμε μια νέα διατροφική συνήθεια, ένα νέο πλάνο για απώλεια κιλών. Υπάρχουν όμως, πιστέψτε με, και άλλοι τόσοι, μπορεί και περισσότεροι λόγοι, οι οποίοι είναι αρκετοί προκειμένου να μας κόψουν την πορεία και τη θέρμη που έχουμε για να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Επειδή οι άνθρωποι που έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες, πολλές φορές ψάχνουν για κάτι το διαφορετικό. Μία ερώτηση η οποία ακούμε και ξανακούμε είναι ότι ποια είναι η καλύτερη δίαιτα. Υπάρχει όμως αυτή η καλύτερη δίαιτα. Ο καθένας από εμάς υποθέτει έχει άλλο στόχο, έχει άλλο σωματότυπο, άλλα θέλω, άλλα πιστεύω. Πώς όλα αυτά συνδυάζονται? Εκεί ακριβώς θα καταλήξουμε. Επειδή λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η καθημερινότητα ξεκινάει έχει ένα άλλο σημείο έναρξης, έχει ένα διαφορετικό στόχο και η καθημερινότητά του διαφέρει και το προφίλ της υγείας του και η κληρονομική του προδιάθεση. Θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι υπάρχει μία ιδανική διατροφή η οποία κάνει για όλο τον κόσμο. Από εκεί όμως και πέρα, εμείς θα συζητήσουμε σήμερα κάποια πράγματα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μία προσπάθεια, να ξέρει ότι αυτό που ακολουθεί είναι η καλύτερη δυνατή διατροφή για αυτόν. Οπότε θα μιλήσουμε για κάποιους δείκτες που μας μαρτυρούν αν αυτό που κάνουμε έχει αποτέλεσμα και αν πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο ή χρειάζεται να κάνουμε τροποποιήσεις. Ή αλλαγές στην ουσία. Και ξεκινώντας τώρα από εκεί, αν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία και πραγματικά κάνει μια διατροφή, πώς βλέπει ότι όλο αυτό που ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα πραγματικά έχει αποτέλεσμα και εννοώ αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου, όχι την επόμενη μέρα ή σε μια εβδομάδα να δει μια διαφορά. Σωστά. Να το συγκρατήσουμε γιατί όλο αυτό. Σωστά. Συγγνώμη, γιατί πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι αν ξεκινήσει Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο θα δει αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι. Πώς να γίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το να δούμε αλλαγή στη ζυγαριά είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αλλά για να αλλάξει η σύσταση του σώματος είναι κάτι το οποίο θέλει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Δηλαδή και το γεγονός ότι μπορεί και να ξεφύγαμε δεν ήταν αποτέλεσμα μια-δυο φορές που έτυχε και φάγαμε παραπάνω, αλλά μικρά-μικρά πράγματα που συσσωρεύτηκαν, έχασε το σώμα τη ρύθμισή του και για κάποιους λόγους άρχισε να φορτώνει παραπάνω κιλά, παραπάνω λίπος. Τώρα, ο πιο απλοϊκός δείκτης που το καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι η διατροφή θα πρέπει να μας οδηγεί σε ένα υγιές βάρος. Τώρα, το ποιο είναι το βάρος το οποίο μας ταιριάζει, ένας δείκτης που σίγουρα αξίζει να παρακολουθούμε είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Είναι ένας δείκτης στην ουσία που συσχετίζει την αναλογία που έχει το ύψος σε σχέση με το βάρος μας. Υπολογίζεται διαιρώντας το ύψος για το βάρος μας στο τετράγωνο και θέλουμε ο αριθμός που θα βγαίνει σαν αποτέλεσμα να είναι μέχρι 25. Μέχρι 25. Ωραία. Δηλαδή από 18,5 μέχρι 25 λέμε ότι έχουμε μια φυσιολογική κατανομή στο βάρος. Τώρα, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γυμνάζονται τατικά ή έχουν πολύ ανεπτυγμένο μυϊκό ιστό, ένας άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό που κάνουμε έχει αποτέλεσμα, λέμε ότι παρακολουθούμε το ποσοστό του λίπους συνολικά στο σώμα και λέμε ότι ιδανικά για τους άντρες θέλουμε ο δείκτης αυτός να είναι κάτω από 16 και τις γυναίκες να είναι κάτω από 24. Όσο λοιπόν καλή διατροφή και αν νομίζει κάποιος ότι κάνει, αν στην ουσία η διατροφή αυτή δεν τον οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή το δείκτη μάζας σώματος κάτω από 25 ή το ποσοστό λίπους για τους άντρες κάτω από 16 και τις γυναίκες κάτω από το 24, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να μπορέσει το σώμα να έρθει στο σημείο το σωστό. Ακόμα και αν οι δείκτες αυτοί είναι οι σωστοί.
και το αποτέλεσμα είναι εντός των ορίων, των φυσιολογικών ορίων που περιγράφεται, κυρία Κιούση. Οργανικά, το σώμα μας πώς αντιδράει και υπάρχουν καμπανάκια τα οποία θα πρέπει να τα ακούμε σε καθημερινή βάση ξεκινώντας μια νέα διατροφική συνήθεια? Ένα άλλο που θα πρέπει να δούμε, πέρα από το βάρος που αναφέραμε πριν, είναι ότι θα πρέπει να δούμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες σχετίζονται με το κομμάτι της διατροφής, να είναι σε ιδανικές τιμές. Δηλαδή, θα πρέπει ο μεταβολισμός που λέμε των υδατανθράκων να είναι ο ιδανικός. Αυτό τώρα πώς το βλέπουμε? Θα πρέπει να εξετάσουμε την γλυκόζη που λέμε νηστείας, την ινσουλίνη νηστείας και τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Θέλουμε λοιπόν από τις εξετάσεις το αποτέλεσμα να μας δώσει ότι η γλυκόζη νηστείας είναι κάτω από 90, η ινσουλίνη νηστείας θέλουμε να είναι κάτω από 6 και η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη να είναι κάτω από 5,5 για να φαίνεται ότι το σώμα μεταβολίζει σωστά τους υδατάνθρακες. Τώρα, ένας άλλος δείκτης είναι τα λιπίδια. Καταλαβαίνουμε ότι η διατροφή μας σχετίζεται απόλυτα με την κατανομή των λιπιδίων στο σώμα. Και λέμε ότι για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου, θέλουμε η LDL, αυτό που μπορεί να έχουμε ακούσει... Χοληστερίνη, χοληστερόλη. Κακή χοληστερίνη, να έχουμε ακούσει. Θέλουμε να είναι στο 115. Αν όμως συντρέχουν λόγοι, όπως μπορεί να είναι το κάπνισμα, να είναι η υπέρταση, το κοιλιακό λίπος, η οικογενειακή προδιάθεση, εκεί το πιο σωστό από όλα είναι να απευθυνθούμε σε έναν καρδιολόγο, επειδή οι τιμές αυτές επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της καρδιάς, και να θέσει ποια είναι τα υγιή όρια για μας. Τώρα, επίσης τα τριγλυκερίδια λέμε ότι δεν θέλουμε να ξεπερνάνε τα 100 και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να είναι διπλάσια από αυτό που λέμε καλή λιποπρωτεΐνη, την HDL που μπορεί να την έχετε ακούσει. Ναι. Η οποία και αυτή, η καλή λιποπρωτεΐνη, λέμε ότι η HDL θέλουμε να είναι ιδανικά πάνω από τον αριθμό 50. Εντάξει. Μάλιστα. Κατανοητά όλα μέχρι τώρα, εδώ. Επειδή μας παρακολουθεί κόσμος. Καταγράφονται και στο βίντεο συνεπώς. Ανά πάσα στιγμή όταν θα μπούμε στη διαδικασία καταναλωτικές, θα βάλουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Θα βάλουμε ποιους δείκτες πρέπει να ελέγξουμε. Άρα μην αγχώνεστε αν το καταλάβαμε ή όχι. Θα συγκρατούμε. Επειδή λοιπόν μας παρακολουθεί κόσμος και το κομμάτι της σωστής διατροφής και ποια είναι η καλύτερη, γι' αυτό είναι κάτι που μπορεί να τους απασχολεί, να μην διστάσουν όσοι μας παρακολουθούν, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας που είναι το 2810311888. Θα έχουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού και με το MediScan 8 σημείων θα δούμε πολύ σημαντικούς δείκτες υγείας που σχετίζονται με το κομμάτι της διατροφής. Θα δούνε πώς το σώμα τους έχει μοιράσει το βάρος, πόσο συνεργάζεται ο μεταβολισμός και με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν θα βρούμε το κατάλληλο διατροφικό σχήμα έτσι ώστε να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στο στόχο τους με ασφάλεια, θωρακίζοντας το ανοσοποιητικό τους. Κυρία Κιούση, πόσο λανθασμένη κίνηση ή τακτική είναι, και το σκεφτόμουν όση ώρα σας άκουγα, να ακολουθήσουμε τη διατροφή ενός άλλου ανθρώπου που για τον ίδιο λειτουργεί, γιατί ξέρει ότι είναι εντάξει και παίρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για εμάς όμως δεν γνωρίζουμε αν λειτουργεί, και το λέω περισσότερο για το γεγονός ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε ότι μας δείχνει μια αλλαγή στο σώμα μας. Αλλά αν εγώ μπω τώρα στη διαδικασία να αντιγράψω τη διατροφή του Λευτέρη, ας πούμε, γιατί είδα ότι ο Λευτέρης έχει χάσει τα κιλά που ήθελε, είναι έτσι ακριβώς όπως επιθυμεί. Κάτσε λίγο. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία να κάνω μια αντιγραφή μια διατροφή που δεν γνωρίζω αν πραγματικά ταιριάζει σε εμένα, δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Μα και η ενεργειακή πρόσληψη αλλά και η σύσταση της διατροφής ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε τη ζυγαριά να αλλάζει, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό το όφελος να το πάρει και σαν λειτουργία το σώμα μας. Δηλαδή είναι ουσιαστικό για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να βλέπουμε ότι είναι ένα σχήμα το οποίο μπορούμε να υιοθετήσουμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή να βελτιώσει την οπτική που έχουμε όσον αφορά τη σωστή ποσότητα, το σωστό συνδυασμό, ότι μας λειτουργεί και ότι αυτό που χάνουμε δεν είναι απλά ένα ξεφούσκουμα, έτσι μια ανακατανομή του βάρους, αλλά ότι είναι μια απώλεια ουσιαστική, ότι χάνουμε λίπος και αυτό το φαίνεται γενικότερα και στην ενέργεια που έχουμε μέσα στη μέρα, δηλαδή σε όλα αυτά που έχουμε να φέρουμε σε πέρας, ότι έχω πιο πολύ όρεξη, πιο πολύ ενέργεια να τους δώσω, αλλά στην ουσία βοηθάει και το σώμα να λειτουργεί πιο σωστά και το προφίλ της υγείας μας. Τώρα, επειδή πολλές φορές συνεργαζόμαστε και με ανθρώπους που είναι μεγάλοι στην ηλικία ή μπορεί να έχουν κάποια θέματα υγείας που τους επιβαρύνουν, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί που μέσω των γιατρών που τους παρακολουθούν υποχρεώνονται πιο τακτικά να κάνουν αυτές τις αιματολογικές εξετάσεις που είπαμε πριν, ότι η διαφορά τη βλέπουν αμέσως από τον 1-1,5 μήνα. Δηλαδή βλέπουν ότι αλλάζει η πίεση, ότι αλλάζει, ξέρω εγώ, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια. Και ότι το όφελος αυτό δεν είναι μόνο κάτι το οποίο φαίνεται οπτικά,
αλλά στην ουσία βοηθάει το σώμα τους να λειτουργήσει πιο σωστά. Αυτός είναι και πιο ουσιαστικός λόγος τελικά να μπεις στη διαδικασία να κάνεις διατροφή. Σίγουρα και το όφελος της εμφάνισης είναι πολύ βασικό, αλλά η υγεία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε όλα αυτά. Σωστά. Τώρα, έναν άλλο δείκτη που θέλουμε να δούμε αν καλύπτεται μέσω από τις διατροφές μας είναι το κομμάτι της ενυδάτωσης που έχουμε ξαναπεί. Και ο πιο κατάλληλος δείκτης γι' αυτό είναι να μετρήσουμε την ουρία που... και θέλουμε ο δείκτης αυτός να μας δίνει κάτω από 15. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν σύμφωνα από έρευνες ότι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν ουρία πάνω από 20 παρουσιάζουν διπλάσιο κίνδυνο ευνίδιου θανάτου σε σχέση με ανθρώπους που έχουν ουρία μέχρι 15. Όταν λοιπόν από την εξέταση ένας άνθρωπος πάρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δηλαδή είναι η ουρία του ανεβασμένη, είναι σημαντικό να αυξήσει την πρόσληψη υγρών και συγκεκριμένα το νερό σαν νερό. Επίσης, άλλος σημαντικός δείκτης είναι το αλάτι που περιλαμβάνει η δίαιτά μας, γιατί αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και στο κομμάτι της υπέρτασης, αλλά παίζει και έχει να κάνει και με το σωματικό μας βάρος. Θέλουμε λοιπόν η διατροφή που ακολουθούμε να εξασφαλίζει ότι έχουμε μια φυσιολογική αρτηριακή πίεση και να θυμίσουμε ότι φυσιολογικό θεωρείται 12 η μεγάλη μέχρι 8 η μικρή. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε περιορίζοντας το αλάτι μέσα στη διατροφή μας ή χάνοντας βάρος μέσα από τη διατροφή. Και ένας άλλος σημαντικός δείκτης που λίγο πιο σπάνια ακούμε να γίνεται έλεγχος είναι το ποσοστό των ωμέγα-3 λιπαρών που υπάρχουν στα ερυθροκύτταρα και μεταφράζει στην ουσία και την πρόσληψη που παίρνουμε από τις τροφές που καταναλώνουμε σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές ότι συνήθως αυτό περιέχεται σε ψάρια. Και είναι ένας δείκτης που για πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αν καταναλώνουν και 2 φορές την εβδομάδα ψάρι που κάποιοι δεν καταναλώνουν καθόλου, είναι δύσκολο να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα και συστήνεται όταν συντρέχει τέτοιος λόγος να το συμπληρώσουμε με κάποιο βοήθημα, με τη μορφή κάψουλας. Μάλιστα. Να φανταστώ ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, κυρία Κιούση, αυτή τη στιγμή αποτελούν έτσι τον πλήρη οδηγό και ένα τρόπο και μια μεθοδολογία αντιμετώπισης όλων εκείνων των περιστατικών και μελών του Diet System Clinic που έρχονται, που τηλεφώνησαν, που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ξεκίνησαν σιγά σιγά να μπαίνουν σε μια νέα νοοτροπία, σε μια νέα διατροφική αντίληψη. Με την ειδοποιώ διαφορά εδώ να πω ότι προφανώς όλα αυτά που είπαμε τα συστήνεται, οι αιματολογικές, ο έλεγχος, η ψυχολογική υποστήριξη, αλλά με την ειδοποιώ διαφορά ότι εδώ έχουμε και την Diet System Clinic η οποία ετοιμάζει πλέον όλα εκείνα τα γεύματα, θερμιδομετρημένα, γευστικά, ζεστά, για διαβητικούς, για άτομα με έντονα στοιχεία παχυσαρκίας, μικρούς, μεγάλους, όλα αυτά, έτοιμα γεύματα όπου πλέον το κομμάτι της απώλειας των κιλών γίνεται συνήθεια, ρουτίνα και ένα παιχνίδι, επιτρέψτε μου. Σωστά. Καλλιεργούμε λοιπόν καλύτερες διατροφικές σχέσεις έτσι ώστε να αποκτήσουμε συνήθειες τέτοιες που τα κιλά που θέλουμε να χάσουμε και που φτάνουμε στο στόχο μας να μπορούμε να τα διατηρήσουμε σε βάθος χρόνου. Σε όλους τους ανθρώπους που ζητάνε λοιπόν τη βοήθειά μας, το MediScan 8 σημείων είναι μια τεράστια βοήθεια γιατί μας δείχνει επακριβώς πόσο λίπος έχει το σώμα, πόσο είναι η κοιμάζα, πόσο συνεργάζεται ο μεταβολισμός, αν το σώμα μας κάνει κατακρατήσεις. Παίρνουμε πάντοτε ιστορικό υγείας για να δούμε ιδιαιτερότητες και υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα διαιτολόγων οι οποίοι ασχολούνται με την εφαρμογή του διατροφικού προγράμματος με βάση και τις θερμίδες αλλά και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου που ζητάει τη βοήθειά μας. Τώρα, επειδή όπως είπαμε και πριν, είμαστε κοινωνικά όντα, πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μας αποπροσανατολίζουν. Το να παρακολουθούμε αναταχτά διαστήματα, αναβδομάδα, με μετρήσεις, με αναλυτικές σωματομετρήσεις και διορθώνοντας μικρά πράγματα που μπορεί να ξέφυγαν της προσοχής μας και να μην μας έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε το άτομο που συνεργάζεται μαζί μας όχι μόνο χάνει τα κιλά που θέλει, αλλά στην ουσία εκπαιδεύεται και μαθαίνει, βελτιώνει τις δικές του συνήθειες για να μπορεί όλο αυτό να το συντηρήσει σε βάθος χρόνου. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη και αυτό σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι τελικά κάποιος να εκπαιδεύεται διατροφικά πάντα με τη βοήθεια των ειδικών και να γνωρίζει ακόμα και όταν ολοκληρώσει την προσπάθειά του και τελικά φτάσει και στο σημείο που ήθελε να μπορεί να το διατηρήσει. Για μένα εκεί είναι τώρα εκείνη η συμμάχη που πρέπει να συμβεί, να έχει εκείνη την ευχαίρεια, να έχει κατακτήσει
τη γνώση, την διατροφική γενικότερα, που να λες στον εαυτό σου ότι αυτό ήταν το πλάνο που ακολουθούσα με την Diet System Clinic, αυτό θα ακολουθώ εφόρου ζωής, για να μπορέσω να διατηρήσω και όλους τους κόπους που κάνω, γιατί πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι να πάρεις την απόφαση και αν το κάνεις, από εκεί και έπειτα είναι μονόδρομος. Η επιλογή είναι μια κοινή επιτυχία. Εφόσον λοιπόν είναι 10 ψηφία και είναι διαθέσιμα, μπορούμε να καλέσουμε. Είναι συγκλονιστικά. Με συγχωρείτε, κυρία Κιούση, όλα τα παραδείγματα τα οποία δείχνουμε στα δεξιά της οθόνης, άνθρωποι οι οποίοι τελικά βρήκαν το θάρρος, επικοινώνησαν μαζί σας, δέχτηκαν την ψυχολογική υποστήριξη πριν, κατά αλλά και μετά την απώλεια των κιλών και την έναρξη τελικά του νέου διατροφικού πλάνου. Άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενήθηκαν και στο στούντιο της εκπομπής, περιέγραψαν το πόσο απολαυστική τελικά ήταν η διαδικασία, όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο στο τέλος τους αποζημίωσε με την απώλεια πάρα πολλών κιλών. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν υγιείς. Έτσι είναι. Και επειδή τώρα είμαστε πολύ κοντά στο καλοκαίρι και να κάνουμε βελτιώσεις στην εμφάνισή μας είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο, ας μην διστάσουν, ας καλέσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888. Θα δούμε τι είναι αυτό που χρειάζονται. Και με τη βοήθεια των ισορροπημένων γευμάτων διατροφής, αλλά και των μηχανισμών ιατρικής αισθητικής που διαθέτει ο χώρος, θα τους φέρουμε πολύ γρήγορα κοντά στο στόχο τους. Σημασία έχει ότι πάντα εσείς πιστεύετε πιο πολύ σε εμάς από ό,τι πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας. Και τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε κάποιον να μας πάρει από το χέρι και να μας πει: μπορείς να τα καταφέρεις, μη φοβάσαι, προχώρησέ το και θα δεις ότι θα ανταμευθείς στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κιούση. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Καλή εβδομάδα διατροφική, θα πω εγώ, και όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται.